συνηθίσαμε και στα 90 χιλιόμετρα στον Α118, στον περιφερειακό. Τα 90 τώρα να πας με 70, είναι διαφορά. Θα χορτάσει το μάτι σας μνημείο εδώ στη Ρωσία. Ωραία μοντελάκια όμως. Και αυτή είναι η διαδρομή εδώ πέρα, όμως έχει τη χάρη της. Άλλο στυλ οδήγησης πρέπει να έχεις εδώ, άλλο στυλ οδήγησης. Πρέπει να έχεις σε αυτοκινητόδρομο με 3 και 4 λωρίδες. Τώρα εδώ σου λέει 70 χιλιόμετρα. Δύο λωρίδες δρόμος, σερίφιδες παντού. Παλώματα στο δρόμο, στην άσφαλτο. Κανένα μισό μέτρο αέρισμα στην άκρη. Και άμα βγεις σου λέει χαιρετίσματα. Καλό αυτό, γιατί αν όλες οι διαδρομές ήταν με 90 χιλιόμετρα όριο, έβαζες ένα κόφτη και μια δωδεκάτη, θα βαριώσουν και εσείς στο τέλος. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι αναλλαγές. Εδώ παρακάτω κάνουμε και εμείς παράκαμψη. Για να βγούμε από την πλευρά που είναι να πάμε στη Λούγκα, από εκεί που δεν έχουμε περπατήσει το δρόμο. Να κλείσουμε το ταξίδι μας στη Ρωσία.
ανέβουμε σιγά σιγά στα βόρεια, στις Φιλανδέζες. Πατού εκκλησίες στη Ρωσία. Και τι εκκλησίες, επιβλητικές. Ωραία βαμμένες. Χρυσή τρούλη. Πού να τους παίξεις μπάλα αυτούς. Λοιπόν, για να δούμε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Και αυτή εδώ η διαδρομή μάλλον έτσι θα είναι. Είπαμε εδώ στη Ρωσία όποιος πέφτει πίσω από φορτηγό καρφωτεί όπισθεν, ξεκολλάει και δρόμο φεύγει. Είναι σιγά σιγά ο αδερφός μπροστά, περνά τα βαρύς. Εμείς είπαμε τον ταφάκι 18-20 τονά και τα έχει για πρωινό. Για ζέσταμα. Φορτηγό χωρίς καρότσα. Σπάνιο φαινόμενο αυτό μες στο παιχνίδι. Τώρα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω να είναι της SAS ή να είναι ξεκάρφωτο του Jayzica. Αλλά όλα αυτά που έχω δει χωρίς καρότσες είναι απλά φορτηγά, χωρίς σκιν, χωρίς τίποτα. Της SAS θα είναι μάλλον.
Παίζει πολύ το όριο ταχύτητας εδώ. Από 70-60, 70-60. Μόλις μπει σε χωριό ή κατοικημένη περιοχή, πάει κατευθείαν 60. Λογικό. Και το 70 είναι λογικό που είναι σε υπαρχιακό δρόμο με δύο λωρίδες μόνο. Εκτός από τα ατυχήματα εδώ πέρα πρέπει να είναι η χαρά των Σερίφιδων. Όλο και κάποιος θα προσπεράσει αντικανονικά και έχει και πολλούς θάμνους εδώ πέρα. Κρύβονται εύκολα. Και στη Λούγκα 5:30 το απόγευμα, κατά τις 6 ώρα πες θα φτάσουμε. Μια χαρά. Τώρα για τη Φιλανδία, τι έβλεπα πριν στο χάρτη? Ότι έχει βάλανε μια πόλη καινούρια στη Σκανδιναβία, βόρειο-ανατολικά. Γιατί όπως κοίταζα το χάρτη, εγώ την είχα γυρίσει όλη τη Σκανδιναβία. Είδα ένα δρόμο, καμιά, πόσο να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιόμετρα, και πόλη που έχει λιμάνι. Φωτογραφία στο αγαλματάκι, μνημείο και εδώ. Αλλά για τη Φιλανδία που λέγαμε, έχει, είναι η πόλη έτσι που πιστεύω θα είναι εύκολο να βρεις δρομολόγιο για να τη γυρίσει. Αυτό από εκεί όμως, από Σκανδιναβία, θα το πάρουμε 1000%, να μπούμε βαπόρι δηλαδή. Να δούμε και τα λιμάνια στη Φιλανδία, να δούμε, θα είναι κανένα μοντελάκι πιο δυνατό από το λιμάνι του Βέντσπιλς ή όχι. Ίσα ίσα που πάει να βραδιάσει, μια χαρά είμαστε. Ανοιχτό και το μαγαζί. Πάλι για τσικό, για ερασιτέχνες η παράδοση. Παρόλο που το έχω στις ρυθμίσεις να έχει τις πιο δύσκολες θέσεις για να παραδώσει. Τι είναι τώρα αυτά? Κάτσε να δούμε, θα το βάλουμε με την πρώτη, θα γελάμε πάλι. Αυτό με τις παραδόσεις να το βάζετε στο... στη δύσκολη επιλογή. Είναι πιο ωραία.
και μαθαίνεις και είναι και πιο ενδιαφέρον. Τώρα η εξωτερική κάμερα ήταν καλύτερα, αλλά κοίταξε να δεις από τον καθρέφτη, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Κοίτα που πήγε τώρα. Και αυτή είναι η καρότσα εδώ, παρόλο που μερικές φορές που κόβουν πίσω οι άξονες σου φαίνεται ότι είναι πιο, ότι σε εξυπηρετεί, μερικές φορές δουλεύει ανάποδα. Επαγγελματίες, ε. Βρήκε και πίσω η καρότσα, έζηφε στο φορτηγό. Α, αυτά είναι. '58 επίπεδο ακόμα, τι έγινε, κόλλησε. Έτοιμη και η Ρωσία. Η μεγαλύτερη ομορφιά που έχω δει μέχρι τώρα στο DLC. Για αυτήν εδώ την πόλη λέω. Καπελσκάρ. Έχει λιμάνι, πάει απέναντι Τούρκου. Και εδώ έχει και στο Ελσίνκι η Φιλανδία λιμάνι. Άρα έχει δύο λιμάνια έχει η Φιλανδία. Μπράβο. Εδώ κάτω μετά τίποτα. Μόνο που είχε Παλντίσκι Βέντσπιλς, που είδαμε αυτή την ομορφιά εδώ στο Βέντσπιλς, το λιμάνι με τα ωραία τα 3D τα μοντελάκια. Λιέπαγια ήταν εδώ στο DLC. Ναι, στο DLC. Άραγε 1, 2, 3, 4, 5 λιμάνια έχει στο Baltic Sea. Γιατί δεν βάλανε και ένα Σανκ Πέτερσμπουργκ εδώ να είμαστε κύριοι. Τέλος πάντων. Τα λέμε στη Φιλανδία.